Αδιανόητο είναι το περιστατικό που κατήγγειλε στη δικαιοσύνη η γυναίκα κτηνίατρος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην εισαγγελία, η κτηνίατρος δέχθηκε ύβρις, απειλές και προπυλακισμούς από τον ιδιοκτήτη των σφαγείων, ενώ το πιο σοβαρό είναι ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο καταγγελόμενος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, κρατώντας μαχαίρι. Κρατώντας το χέρι, το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, σύμφωνα με όσα η ίδια κατήγγειλε. Γιατί ενοχλήθηκε ο υπεύθυνος των σφαγείων από τον έλεγχο που γινόταν εκείνη την ώρα? Επειδή του έκανε παρατήρηση σε σχέση με το συνοστισμό των ζώων που ήταν σε αναμονή για να περάσουν στο σφαγείο, καθότι κάποια μου είπε ότι ταλαπατούσαν το ένα το άλλο, οπότε υπήρχε κίνδυνος ασφυξίας των ζώων. Οπότε χρειάστηκε με την παρέμβαση των υπαλλήλων εκεί να απεγκλωβιστούν από τον λόγο χώρο και να μπουν σε έναν άλλο διάδρομο. Εκεί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης ενοχλήθηκε πάρα πολύ που έγινε αυτή η μετακίνηση, γιατί υπήρχαν άλλα ζώα και δεν έπρεπε τέλος πάντων να αναμειχθούν τα μεν με τα δε, γιατί ήταν από άλλο παραγωγό. Η κτηνίατρος μαζί με δύο ακόμη συναδέλφους της παρέμειναν στα σφαγεία παρά το συμβάν που είχε προηγηθεί. Φυσικά και υπάρχει αίτιο, όμως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το αν γίνεται σωστά ή όχι η δουλειά των ελεγκτών. Οι ελεγκτές είναι ορισμένοι από τον νόμο να κάνουν τη δουλειά τους. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται η όποια διαφοροποίηση της άποψης προς τη διαδικασία, ούτε με απειλές, ούτε με ελεγκτικές επιθέσεις, ούτε με φραστικές, ούτε με bullying, ούτε με τίποτα. Πριν από 3 χρόνια είχε προηγηθεί άλλο επεισόδιο στα σφαγεία του Βόλου με τον ίδιο αρνητικό πρωταγωνιστή. Η κτηνίατρος που κατήγγειλε την επίθεση ανέλαβε τα καθήκοντά της πρωί 20 ημέρου. Όπως σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, οι κτηνίατροι της υπηρεσίας της υπερβάλλουν εαυτούς προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο δουλειάς. Δουλεύουν υπεροριακά και μάλιστα ώρες που συχνά ξεπερνούν το πλαφόν του νόμου και δεν τις πληρώνονται. Χωρίς να είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, αλλά γιατί έχουν και συνέστηση επαγγελματική και αντίληψη της αναγκαιότητας, ειδικά αυτές τις μέρες, να υπάρξει μια έτσι άμεση αντιμετώπιση της έντονης ροής που υπάρχει στα σφαγεία και στα ακρεοπολία. Η υπάλληλος λοιπόν, η οποία είναι και νεορκιστήσα, εορκίστηκε πριν από 20 μέρες η συγκεκριμένη κτηνίατρος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υπέστη μια πολύ άσχημη συμπεριφορά, την οποία κατήγγειλε σήμερα και την οποία σαφέστατα θέλουμε να διαλευκάνει και η δικαιοσύνη,